Στο τέλος της εβδομάδας πρόκειται να συζητηθεί στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αίτημα της εγκατάστασης του αιωλικού πάρκου στα όρια του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Σημειώνεται πως το ενδιαφέρον εγκατάστασης αιωλικών πάρκων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι μεγάλο από αρκετές εταιρείες ενέργειας. Υπάρχει και μία αίτηση λοιπόν από μία εταιρεία η οποία κατατέθηκε. Βγήκε σε διαβούλευση, έληξε η διαβούλευση 19 Απριλίου και αφορά εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη ζώνη Β1 μέσα στα όρια όμως του Εθνικού Πάρκου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά δηλαδή υπάρχει αίτημα που ζητάει ανεμογεννήτριες να εγκατασταθούν μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βασίλης Δελισταμάτης από την πλευρά του δεν βρίσκει το λόγο που μπήκε στη διαβούλευση το πάρκο της Δαδιάς, καθώς η κοινή υπουργική απόφαση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς δίνει κόλλημα νομιμότητας. Αυτό βέβαια θεωρώ ότι ήταν λάθος από την αρχή η προσωπική μου άποψη, γιατί η οικία που διέπει την λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου απαγορεύει, δεν επιτρέπει εγκαταστάσεις τέτοιου είδους ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα εντός της περιοχής του. Έχουν φτάσει στα χέρια μου έγγραφα από τους προέδρους των γύρω περιοχών αλλά και από τον Δήμο Σουφλίου σαν Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε ότι δεν συνενεί με την εγκατάσταση αυτή των ανεμογεννητριών. Εμείς και ως πρόεδρος εγώ της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος που συζητούνται αυτά τα θέματα, εμείς γνωμοδοτούμε, για να το τονίσουμε αυτό, γνωμοδοτούμε εμείς. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι θέμα στην Επιτροπή την δικιά μας. Δεν θέλω να προδικάσω την απόφαση, αλλά στηριζόμενοι σε όλα αυτά τα έγγραφα που έχουμε και στις δικές μας υπηρεσίες που γνωματοδοτεί και είναι σημαντικές, αλλά και στις απόψεις των τοπικών κοινωνιών που πάντα τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη σαν Επιτροπή, αλλά και το ότι υπάρχει μια οικία για το Εθνικό Πάρκο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα είναι και η απόφαση η δική μας προς την αρνητική κατεύθυνση.